Χριστή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε κάνει τρίτη καραντίνα εδώ στις μέρες? Ναι, Βρίσκεσαι παράξενο κρύδι, πράγμα. βλέπω ότι μεγαλώνω διάφορα άλλα πράγματα γύρω από τη φάτσα σου. Άρα αν είσαι που Εγώ γύρω σου νομίζω. πάει να πιω μια ξυριστική και τέλειο τέλος, ας πούμε. Αντιθέτως. Αντιθέτως, είπες να το δοκιμάσεις, ας πούμε, τούτον το... Πέταξα. Πέταξες Ναι. στη ξυριστική. Luckily, νομίζω Ακριβώς. ξέρουμε έναν τόπο που μπορεί να πάει να βρει και να παραγγείλει άλλε. So, για να δω ένα λίγο context στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρετε ότι, α πούμε, π.χ. ειδικά με τον Κρίστη, μιλούμε πολλά άνετα, γιατί μέσα στα startups τόσα χρόνια κλπ. Και τι είδαμε, και τι δεν είδαμε, και πόσα πράγματα έκαναμε και μαζί, και παρέα, και με άλλου κλπ. So, υπάρχει μια προφανή οικειότητα to start with. Αλλά συγκεκριμένα σήμερα, το σημαντικό που ήθελα να ζητήσω στον Κρίστη να συζητήσουμε ήταν το τι διαφορές και το τι συμβαίνει overall μέσα στο market του e-commerce. Γιατί αφενός έχουμε εταιρείες οι οποίες δεν είχαν σκεφτεί καν να μπουν στη διαδικασία να έχουν έστω έναν infrastructure για e-commerce. Που τη μια και που την άλλη όμως έχουμε μεγάλους παίκτες οι οποίοι αδυνατούν ίσως να κάνουν fulfill πράγματα και ταυτόχρονα αλλάξαν πάρα πολλά και τα habits τα οποία έχουμε πλέον on the σπίτι. So, ξεκίνα λίγο να μας δώσεις ένα overview τι είναι το project το οποίο ασχολείσαι ιδιαίτερα τώρα που είσαι σε lockdown. Βασικά απλά να πω ότι τσάμε που δουλεύκαμε 18 ώρα, τώρα δουλεύουμε 26 ώρες το 24ωρο και ξεχάσαμε τι σημαίνει να κοιμάσαι. Το συγκεκριμένο project το οποίο ασχολούμαι τώρα είναι ένα project το οποίο είναι εν ζωή εδώ και 2,5 περίπου χρόνια. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε με έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό και έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο δεν ήταν και ιδιαίτερα επιτυχημένο, πρέπει να ομολογήσω. Αλλά, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, κάθε εμπόδιο για καλό και δημιουργούνται και ευκαιρίες σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι αυτή που διανύουμε. Εξού και γιατί ήβραμε την ευκαιρία και αρπάξαμε την να αλλάξουμε όλο το επιχειρηματικό μοντέλο, όλο την ιδέα πίσω από το πορτοφολάκι. Η κύρια πλατφόρμα υπήρχε, είχαμε τη δημιουργήσει, απλά αλλάξαμε την έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε meet τις νέες ανάγκες που προκύψαν ιδιαίτερα τώρα, που όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, δεν είναι ότι δημιουργήθηκαν και νέες ανάγκες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή κλεισμένοι στα σπίτια αναγκάζει και τον κόσμο να αλλάξει και τις συνήθειες τους. Δηλαδή, τσαμέ που πριν λέγανε όλοι για ποιο λόγο να παραγγείλω διαδικτυακά κάτι τη στιγμή που μπορώ να πάω στο κατάστημα να διαλέξω εγώ ίδιος, αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένος ο κόσμος να αγοράσει διαδικτυακά. Και έχω διαβάσει και σε πάρα πολλούς τόπους που λένε ότι ένα από τα καλά της κατάστασης στην οποία ζούμε είναι ότι αναγκαστικά οι επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στο digital transformation, δηλαδή για μένα που λέγανε ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν εταιρεία πάω τα πολλά καλά και δεν είναι για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο ψηφιακός μετασχηματισμός μου, αυτόν ανάγκασαν όλους να το τρέξουν και να το βάλουν μέσα στις άμεσες προτεραιότητες τους. Άρα για να μην μιλώ για αερολογίες, ότι ακριβώς έκαμε ο πορτοφολάκης ήταν ότι ήταν μια ιστοσελίδα για προσφορές. Απλά το πρόβλημα το οποίο έχουμε παρατηρήσει ήταν ότι οι χρήστες δεν είχαν το τελικό call to action το λεγόμενο. Δηλαδή βλέπαν τις προσφορές, ενδιαφέρονταν, αλλά μετά έπρεπε να επισκεφτούν το συγκεκριμένο μαγαζί. Τη σελίδα του vendor, ας το πούμε έτσι. Okay. Μπράβο. Πολλές φορές οι vendors δεν είχαν κάνει στο σελίδα, άρα βάζαμε προσφορές που ήταν διαθέσιμες μόνο με το κατάστημα. Άρα αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να επισκεφτούν το κατάστημα. Αυτή τη στιγμή, εντός μίας εβδομάδας, καταφέραμε και αλλάξαμε όλο το UX UI design της ιστοσελίδας. Προσθέσαμε JCC payment και S-cash payments, τα οποία πλέον οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν
από την ιστοσελίδα μας. Ουσιαστικά, για να σας εξηγήσω κιόλας, το πορτοφολάκι είναι ένα marketplace όπου τα διάφορα καταστήματα μπορούν να δημιουργήσουν τη δικό τους χώρο όπου μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Άρα με την επιπλέον... η σκέψη του... Ναι. Sorry. Ναι, ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσω το που σκεφτούμε. Και επιπλέον έχουμε δει ότι οι παραπάνω εταιρείες αδυνατούν στο κομμάτι της διανομής. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε εμείς το δικό μας δίκτυο διανομής, αξιοποιώντας το gig economy, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, το Uber ή το Instacart ή πολλές άλλες εταιρείες οι οποίες το έκαναν παρόμοια στο εξωτερικό. Άρα, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εγγεγραμμένους 420 άτομα οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον να είναι οι λεγόμενοι shopper μας ή driver μας. Τι σημαίνει αυτό? Μπαίνει κάποιος στο πορτοφολάκι, αγοράζει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, είτε με πιστωτική κάρτα είτε με S-cash, και μετά λαμβάνουμε εμείς την παραγγελία. Τη συγκεκριμένη παραγγελία ξέρουμε από πού πρέπει να παραλάβουμε τα προϊόντα και πού πρέπει να τα παραδώσουμε. Άρα, μέσα από το σύστημα μας, βρίσκουμε ποιος από τους shopper μας είναι πιο κοντά στη συγκεκριμένη διαδρομή. Το ρωτάμε αν θέλει να διεκπαιρεώσει αυτή την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιθυμεί, τότε αυτόματα εμείς μεταφέρουμε χρησιμοποιώντας το S-Cash, στο digital wallet, τον driver, το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσει. Το ποσό αυτό μπορεί να το εξαργυρώσει μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα. Άρα αυτό το γλιτώνει μας και από το να στέλνουμε λεφτά και να μας τα κλέφτουν οι drivers. Και τούτο τι σημαίνει? Ότι πλέον δεν υπάρχει οτιδήποτε extra logistics, είτε είναι για υπεραγορές, είτε είναι για φούρνους, είτε είναι για ακροπολία, είτε για οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί για το κατάστημα, ο driver μας και ο shopper μας είναι ένας απλός πελάτης, ο οποίος να μπει στο κατάστημα, θα τον πληρώσει επί τόπου την ώρα και θα φύγει με τα προϊόντα. Ο τρόπος ο οποίος, επειδή επισκέφτηκα το καινούριο site του Πορτοφολακή και με πολλά μεγάλη χαρά, επειδή είχαμε συζήτηση στο Business Talk το προσωπικό, για το ότι ακόμα και basic πράγματα δεν μπορούσαμε να τα έχουμε σε delivery mode, δηλαδή το φαρμακεί. Αντίστοιχα στην Ελλάδα που κάναμε reach out και σε φίλους και λοιπά που παρακολουθούσαν την εκπομπή, εδώ κάνουμε στο ότι πλέον η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα κάνει deliver τα φάρμακα προς τον κόσμο ο οποίος αδυνατεί να πάει. Αλλά γιατί μόνο κάποια basic πράγματα είχαμε τον delivery και εκείνον οριακό? So, με πολλά μεγάλη χαρά βλέπω ότι τώρα πλέον έχει να κάνει και με φαρμακείο και με bakeries που όντως παρά τους πόσους φούρνους είχαμε, ουδέποτε είχαμε delivery στους φούρνους. Γιατί, God knows why, ήταν πάντα convenient, απλά να σταματάς. Και εκείνο που ήταν μεγάλο και σημαντικό ήταν και το θέμα των electronics. Δηλαδή υπάρχει μια πολλά μεγάλη αναμπουμπούλα στα θέματα των electronics και αντιλαμβάνομαι κιόλας ότι ο κόσμος προσπαθώντας να μπαίνει σε όλα τα site ίσως θέλει και να συγκρίνει. Υπάρχει ακόμα και το feature του να μπορείς να συγκρίνεις πράγματα ή έχει να κάνει με το να δεις ποιος να κάνει search ένα συγκεκριμένο brand of electronics και να το έβρεις σε διάφορα καταστήματα και να διαλέξεις εσύ που το θέλεις. Ωραία. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι live η ιστοσελίδα μας, αλλά δεν έχουμε ανεβάσει κανέναν από τους εμπόρους μας. Και ο λόγος είναι διότι απλά πρέπει να μαζέψουμε τις υπογραφές με τα συμβόλαια τα οποία ετοιμάσαμε και το πιο πιθανό Δευτέρα είναι ότι θα πάμε live. Και έχουμε αρκετές εκπλήξεις, αρκετά καταστήματα μεγάλα τα οποία εμπιστευτήκαν την πλατφόρμα μας για να ξεκινήσουμε. Στην ερώτηση σου, όταν μπει κάποιος στο σελίδα, υπάρχει διαφορετικούς τρόπους για να φιλτράρεις την πληροφορία. Δηλαδή, μπορώ εγώ να μπω σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα και να ξεκινήσω να βλέπω τα προϊόντα του συγκεκριμένου καταστήματος. Ή μπορώ να μπω σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και να δω, για παράδειγμα, μπαίνω στα ηλεκτρονικά και μετά μπαίνω στις τηλεοράσεις και βλέπω όλες τις τηλεοράσεις από όλους. Από όλα τα brands, άρα απαντώντας το ερώτημα σου, αν μπορείς να συγκρίνεις, ναι, διότι έχεις όλες τις τηλεοράσεις μαζεμένες μαζί. Ή
να προσθέσουμε και άλλα πολλά φίλτρα. Απλά ένα, κάτι το οποίο ξέχασα να σου πω πριν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που πολλά από τα καταστήματα, ειδικά τα μικρομεσαίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο λόγος που δεν είναι διαδικτυακά, είναι διότι είναι πολύ δύσκολο ο διαχειρισμός να διαχειρίζεσαι τη διανομή. Ο λόγος που εμείς δεν καταφέραμε να το κάνουμε και καταφέρνουμε να το κάνουμε και πολλά, σε πολλά χαμηλές τιμές, είναι διότι έχουμε το economy of scale, έχουμε πολλές διαδρομές. Έχουμε πάρα πολλούς drivers, άρα το σημαίνει επιτρέπει μας να κάνουμε βελτιστοποίηση των διαδρομών. Άρα, τσαμε που ένα κατάστημα Χ, να μην αναφέρουμε ονόματα, πρέπει να παραδώσει κάτι σε απόσταση 5 χιλιόμετρα, τσίνει να πρέπει να δεσμεύσει έναν οδηγό να πάει και να έρθει που μπορεί να το φάει μισή ώρα. Εμείς σε εκείνη τη διαδρομή, πολύ πιθανόν επειδή έχουμε πάρα πολλά καταστήματα, να μπορούμε να βάλουμε 6 διαφορετικές παραγγελίες, με τον τρόπο αυξάνοντας το throughput το οποίο μπορούμε να βγάλουμε μέσα από το δίκτυο μας. Άρα, ενώ η σκέψη είναι η βελτιστοποίηση του e-commerce, εν τέλει είναι η βελτιστοποίηση των logistics around that. Γιατί πάντα κάποιος να κάνει ένα argue ότι είχαμε αρκετά logistics companies για να κάνουν serve το market και φαίνεται ότι τα traditional logistics companies τη δεδομένη στιγμή πραγματικά δυνατούν να σηκώσουν το φόρτο. Δηλαδή, όταν για κάτι basic θέλεις 72 έως και 96 ώρες, ας πούμε, για να το παραδώσεις, σαν πως και it's a lifetime σε logistics-wise. Και να σου πω κάτι, κάτι το οποίο πολλές επιχειρήσεις θα έπρεπε να ξεκινήσουν να υιοθετούν ήδη μέσα στις καθημερινές διαδικασίες τους, είναι ότι τα δεδομένα πλέον που είναι διαθέσιμα έχουν απίστευτη αξία. Δηλαδή, το γεγονός εγώ τώρα, από την πλατφόρμα, ό,τι γνωρίζω σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα ή ακόμα και σε διευθύνσεις, τι ζήτηση υπάρχει, τι οδηγούς έχω, τι διαδρομές είναι να κάνω. Αν αξιοποιήσω σωστά τα δεδομένα, μπορώ να 20-πλασιάσω το πόσο παραγωγικός μπορώ να είμαι σαν επιχείρηση. Και δυστυχώς, από ό,τι παρατηρώ στις υφιστάμενες εταιρείες διανομής αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται τούτη η βελτιστοποίηση στις διαδρομές, τα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορείς να αυξήσεις και σαν εταιρεία την παραγωγικότητα σου και το τι βγάλεις προς τα έξω. Τούτο, γενικά η παραγωγικότητα στα συγκεκριμένα θέματα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ισού. Λέω ότι βλέπω ότι που την μια εννοείται ότι ο καθένας θέλει να ας το πούμε, να γίνεται πιο efficiently το κάθε τι. Αλλά από τη στιγμή που ζητάς από τον κόσμο να μείνει σπίτι του, να δικαιούται να βγει μια φορά την ημέρα, άρα βάλεις τούτες όλες τις δουλειές τις οποίες να κάνουν over the course of a day και τούτες τις διαδρομές, βάλεις τα στον hold, αλλά δεν μπορεί να μπει on hold τη ζωή του. Βλέπουμε ότι, ναι, μεν είπαμε ότι αλλάξαν μεν τα habits του στο ότι ψωνίζει, αλλά δεν σταμάτησε να ψωνίζει γιατί κάποια πράγματα είναι αναγκαία ή υπάρχουν. Ακριβώς. Βλέπετε τώρα που την αλλαγή που να κάνετε, βλέπετε κάποια trends τα οποία να αλλάξουν πλην που τα κλασικά, ότι okay, possibly θεωρούμε ότι να σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει ρούχα ή κάτι relevant. Πού βλέπεις να πιένει τέλος πάντων η αγορά του e-commerce τώρα στην Κύπρο? Εντάξει, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα τεράστιο shift. Τσαμε που ο κόσμος ήταν εντελώς εναντίον του να παραγγέλνεις πράγματα από υπεραγορές διαδικτυακά. Τούτο βλέπουμε το ότι αλλάζει άρδη και όλο ένα και περισσότερα άτομα προσπαθούν, θέλουν να παραγγείλουν και διαδικτυακά και αυτή τη στιγμή οι υπεραγορές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την αυξημένη ζήτηση. Ο λόγος είναι, όπως είπαμε πριν, διότι δεν έχουν σωστά δομημένο το σύστημα τους, το σύστημα διανομής τους και το σύστημα περισυλλογής για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την αυξημένη ζήτηση. Θεωρώ ότι αν γίνει σωστή δουλειά και ο κόσμος μείνει ευχαριστημένος με αυτόν τον νέο τρόπο αγοράς, ότι είναι να συνεχιστεί και μετά την περίοδο την οποία ζούμε. Και τούτο που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να μπορούμε να παρέχουμε μια λύση η οποία ο χρήστης να θέλει να την ξανακάμει, όχι διότι είναι σε δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή και έχει το ανάγκη, αλλά διότι πραγματικά διευκολύνει τη ζωή και να το διευκολύνει ακόμα και μετά από να ανοίξουν οι δρόμοι πάλι. Κοίτα, τούτον είχαμε το ακριβώς και συζήτηση με τον Μιχάλη τον Ελευθεριάδη στο Business Talk της Δευτέρας, τα οποία παιδιά το team του Μιχάλη φτιάχνουν το στο fernospirin.com, το οποίο η προσπάθεια είναι να κάνουν
serve and regulate specifically την αγορά των supermarkets, των μικροπαραγωγών που σίγουρα έχουν το capacity των μεγάλων των supermarkets και το να φτιαχτεί μια αλυσίδα η οποία να κρατήσει και προφανώς και μετά από την κατάσταση, οπότε και να τελειώσει την κατάσταση, τον κόσμο engaged στο να κάνει time saving με το να παραγγείλει online, να περιμένει μια-δυο μέρες για να παραλάβει τα πράγματα, να γίνεται πιο proactive. Μιλά μου λίγο για την προσέγγιση στο εντελώς unconventional χώρο του θέματος φαρμακείου. Μιλήσατε με διάφορους, ας τους ονομάζουμε vendors, τους φαρμακοποιούς, για χάρη της συζήτησης, αλλά πώς το εκλαμβάνουν, νιώθουν την ανάγκη για αυτό το πράγμα? Εντάξει, προφανώς, ειδικά αυτή τη στιγμή, υπάρχει η ζήτηση. Τα φαρμακεία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι υπάρχουν από τη μια τα λεγόμενα τα over-the-counter τα προϊόντα, τα οποία είναι τα προϊόντα που δικαιούται να πωλήσει το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Ενώ μια μεγάλη γκάμα από τα προϊόντα τους δεν δικαιούνται ούτε καν στο κατάστημα να τα πουλήσουν χωρίς συνταγή. Άρα ξεκινούμε με μια περιορισμένη γκάμα προϊόντων. Και που Κίνα, σίγουρα, δηλαδή στην Κύπρο έχουμε το μεγαλύτερο, τον density φαρμακείων ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο λόγος είναι διότι είναι από τα είδη καθημερινής χρήσης, τα οποία οποιοδήποτε σε κάποια φάση σίγουρα να χρειαστεί να πάει σε ένα φαρμακείο. Δεν είναι τόσο ανοιχτή και δεχτική ακόμα τα φαρμακεία, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα να δουν και ήδη τη σημασία του να έχουν διαδικτυακή παρουσία. Και αν δείτε και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει απίστευτα πολλά φαρμακεία τα οποία είναι διαδικτυακά καταστήματα αυτή τη στιγμή και πάνε τα πάρα πολλά καλά. Τούτο δεν το παρατηρούσαμε ακόμα στην Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι να έρθει και τούτο. Σίγουρα υπάρχουν κάπου δυσκολίες και λοιπά όσον αφορά το κομμάτι του ότι okay, φαρμακεία, γεσί, συνταγές και λοιπά. Σίγουρα κάπου να υπάρχει ένα conflict το οποίο είναι να βρεθεί λύση. Αλλά το να μην χρειάζεται φυσική παρουσία νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ερωτήσεις πρώτα ο κόσμος και να σου τις μεταφέρω. Αν και κάποιες πιστεύω ότι possibly ήδη, ας το πούμε, απάντησες τις kind of, αλλά να το ξανακάνουμε revisit. Το how can you manage all these deliveries? How fast will you be able to deliver? Πόσος χρόνος να χρειάζεται to arrive at the delivery point μεταξύ της παραγγελίας, του pick-up, του ψωνίσματος κλπ. Άρα, ο κόσμος νιώθει την ανάγκη να ξέρει κατά πόσο είναι να εισήφερε το συγκεκριμένο. Έχοντας και υπόψη βέβαια ότι παραγγέλλοντας π.χ. από έναν κατάστημα electronics, usually χρειάζεται σε 3-4 μέρες. So, guys, be a bit lenient, right? Okay, Κριστή μου. Να σου πω, το πορτοφολάκης είναι η ιστοσελίδα που βλέπει ο κόσμος προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε και το mobile application που λέγεται Πορτοφολάκης Express, το οποίο είναι η εφαρμογή με την οποία επικοινωνούμε με τους shopper μας, με τους driver μας. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει εγγραφεί σαν driver μας μέσα στο σύστημα μας, με το που να θέλει να πιάσει δουλειά, να στο πούμε, ή να δείξει τη διαθεσιμότητα του, πρέπει να μπει στην εφαρμογή μας και να πει ότι είναι live αυτή τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή κάνουν broadcast τις συντεταγμένες του, άρα ανά πάσα στιγμή εμείς ξέρουμε πόσους διαθέσιμους οδηγούς έχουμε, ξέρουμε και το πρόγραμμα τους για πόση ώρα τους έχουμε και ξέρουμε και το πρόγραμμα τους, δηλαδή τι διαδρομές ήδη δεσμευτήκαν ότι θα υλοποιήσουν. Τούτο σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε τούτα όλα τα δεδομένα, οπότε ακόμα και πριν μπει μια παραγγελία, μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ακριβή πρόβλεψη για το πόσο χρόνο θα χρειαστούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα από το συγκεκριμένο κατάστημα σε αυτόν τον ταχυδρομικό κώδικα. Διότι ξέρουμε πόσα άτομα έχουμε διαθέσιμα, πόσες παραγγελίες έχουν να κάνουν για τα άτομα, ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει να κάνουν τις παραγγελίες. Άρα, πιθανόν να μπει ένα διαθέσιμο ακόμα διαδικτυακά. Υπολογίζουμε να βγει live σε μια εβδομάδα. Αλλά όταν πας στη σελίδα μας, θα σου λέει πιθανόν τη μια μέρα να σου λέει σε μια ώρα μπορούμε να σου το παραδώσουμε ή την επόμενη μέρα λόγω αξιμένης ζήτησης, θα σου πει σε 8 ώρες μπορούμε να σου το παραδώσουμε.
είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στην προσφορά και συζήτηση που θα έχουμε. Πρώτη γίνον που χρειάζεται να προσμετρήσει την κίνηση πλέον. Δεν έχει κίνηση. Σωστό. Στους δρόμους. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να δούμε άλλες ερωτήσεις που να μην αφορούν delivery, ίσως να υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι εντάξει, οι πλήστες είχαν να κάνουν τον delivery. Γιατί είπαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση η οποία, ας το πούμε, έγινε και πριν κάποια χρόνια για το κατά πόσον ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με το e-commerce. Okay. Εμένα το μεγάλο μου το argument δεν αφορούσε ποτέ το ότι ο κόσμος δεν ήταν εξοικειωμένος με το e-commerce. Είμαστε νησί και έχουμε πάρα πολλά ψηλό usage για τα διάφορα μεγάλα e-commerce sites, Amazon, ASOS κλπ. Αλλά έχει να κάνει και με την αδυναμία των ταχυδρομείων μας να κάνουν actually deliver. Δηλαδή το argument μεταξύ ατόμων των οποίων λένε ότι είμαστε τεχνικά illiterate. Δηλαδή είχα το ακούσει γιατί τον είχα μου φύγει τα μαλλιά. Πώς πιστεύεις ότι πλέον αλλάζει το landscape? Που δηλαδή και πέρα δεδομένου του ότι όπως ο Πορτοφολάκης άλλαξε δυναμικά το offering του και μπήκε να κάνει streamline το πράγμα, έχει και πολλούς άλλους παίχτες οι οποίοι εκτός τότε μπήκαν στο e-commerce, μπήκαν και μέσα στο κομμάτι του το logistics in that sort of sense. Πώς βλέπεις την αγορά μετά να κάνει normalize αφού έχουμε και ένα καινούργιο normal με την καινούργια κατάσταση? Εντάξει, να σου πω ότι και πριν την παρούσα κρίση, αν επισκέφτεται κανένα στα ταχυδρομεία, το μόνο που ήταν να βλέπεις είναι μεγάλα ASUS, Amazon κτλ. Άρα το ότι ο κόσμος πλέον ξεκίνησε να εξοικειώνεται με το διαδικτυακές αγορές είναι δεδομένο. Απλά εγώ πιστεύω ότι αρκετά άτομα, αν δεν κάνεις κάτι, αν δεν δοκιμάσεις να κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να μπεις σε διαδικασία να το κάνεις. Αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμοι αναγκάστηκαν να μπει να κάνει διαδικτυακές αγορές και πιστεύω ότι αν είναι ικανοποιημένοι, όπως είπα πριν, με το experience, να συνεχίσουν να το κάνουν. Κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και μελετούμε και εμείς οι ίδιοι, είναι ότι υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα στην αγορά αυτή τη στιγμή, που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε πολύ εύκολα. Και το πρόβλημα είναι ότι οι λαϊκές αγορές εκλείσαν. Οι λαϊκές αγορές, το σημαίνει ότι πολλοί παραγωγοί πλέον έχουν πολλά αποθέματα τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά, διότι δεν έχουν το κανάλι, τον τόπο, να πάνε να τα πουλήσουν στους τελικούς καταναλωτές. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή μελετούμε το ενδεχόμενο να ενοικιάσουμε μία αποθήκη, να φέρουμε όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν πλέον να πάνε στην λαϊκή αγορά, να φέρουν τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αποθήκη και να διαθέσουμε τα προϊόντα τους, θαρτά, φρούτα κτλ. Από την ιστοσελίδα, από το marketplace του Πορτοφολάκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε και εκείνους access στους καταναλωτές που αυτή τη στιγμή τα προϊόντα τους είναι κάθονται και δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι και τούτο θα μπορεί να αλλάξει και υπάρχει αρκετή προοπτική, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Για το τελευταίο το οποίο ανέφερες, υπήρχε, όπως ξέρεις, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε γίνει και το Hack Cyprus, το hackathon το φετινό, το οποίο ήταν remote κλπ. Με την προσπάθεια να δοθούν λύσεις και σε συγκεκριμένα ask, τα οποία ήρθαν από την κυβέρνηση. Έναν actually που τούτα τα ζητούμενα που η κυβέρνηση ζήτησε τους developers να λύσουν, ήταν ακριβώς το θέμα των μικροπαραγωγών, των προϊόντων, fresh produce τέλος πάντων, τα οποία λόγω της μη ύπαρξης των λαϊκών αγορών, η ίσως αδυναμίας supply chain κλπ, ότι τι θα έπρεπε να γίνουν για να μην πιένει χαμένη παραγωγή, προφανώς, για να συνεχίζει ο κόσμος να έχει φρέσκα φρούτα, λαχανικά κλπ, αλλά και να μπορεί και ο παραγωγός να συνεχίζει να έχει ένα εισόδημα για να συνεχίζει να φυτεύει κλπ. Άρα και μέσα στο site του hackthecrisis.com είναι ένα από τα θέματα. Έχω την εντύπωση ότι ίσως κάποιες από τις ιδέες που αν καταφέρουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα με τα αποτελέσματα του hackathon έκαναν ίσως tackle τούτον το κομμάτι. Άρα ίσως ένα potential collaborators για σας
που χτίζεται τέλος πάντων το platform, που να αφορά και specifically κάποιους παραγωγούς κλπ. Χρειάζεστε άτομα τα οποία θέλετε να, που, να θέλατε να δουλέψετε μαζί σας ή not yet, within the team είσαστε complete? Όχι, εγώ πάντα θεωρία μου είναι ότι the more the merrier. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι να προσφέρει και να προσθέσει σε μια οποιαδήποτε ομάδα και αρέσκει μας πάρα πολλά η συνεργασία με νέα μέλη. Άρα, εάν κάποιον άτομο πιστεύει ότι έχει να προσθέσει αξία σε αυτό το έργο το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή, τότε εννοείται να επικοινωνήσει μαζί μας και θα χαρούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Κρίστη μου, thank you very, very much. Ελπίζουμε πολλά σύντομα να ξαναμπούμε και να δούμε το πορτοφολάκι να γίνει μέρος της ζωής μας στον delivery of any sorts of goods. Πες το Vlog, εννοείται ότι η Black Lemon δημοσίευσε το πορτοφολάκι.com, αν δεν κάνω λάθος, σαν link για να μπορεί ο καθένας να μπει να προετοιμαστεί, να το ξέρει, βάρτε το στα bookmark σας. Και εννοείται ότι ιδέες μπορείτε να έχετε, μπορείτε να κάνετε reach out στην ομάδα. Νομίζω, όπως είπε και ο Κρίστης, να ήταν very open για να ακούσουν suggestions και το τι άλλο να χρειάζεστε μέσα από μια έτσι πλατφόρμα. Κρίστη μου, best of luck. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, επίσης.